τέλη Οκτώβρη και βουλιάζει η παλιά πόλη του Ρεθύμνου από επισκέπτες που κάνουν περίπατο στα γραφικά στενά, σε μια εικόνα που θυμίζει την καρδιά του καλοκαιριού. Οι επιχειρηματίες καταστημάτων παραδοσιακών ειδών και αναμνηστικών, ωστόσο, δηλώνουν πως η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών είναι δυσανάλογη των τουριστικών ροών. Φέτος Οκτώβρης έχει παραπάνω κόσμο από ό,τι άλλες χρονιές. Αρκετός κόσμος κυκλοφορεί. Αγοραστική δύναμη, βέβαια, μέτρια. Όπως ζοριζόμαστε κι εμείς, ζορίζονται κι αλλού. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Γενικότερο το κακό θεωρώ στην Ευρώπη. Ο κόσμος ξοδεύει λιγότερο, κοιτά να περάσει όσο καλύτερα μπορεί. Ξοδεύει λίγο λιγότερο. Δόξα Θεώ, την υγειά μας έχουμε και εμείς για αυτή. Ήταν μια καλή σεζόν, πολύ κόσμο, ενίοτε δύσκολος, ένα κατά των γεγονότων Ουκρανίας, όπως ξέρουμε αυτά έχουν ενοχλήσει την οικονομική άνεση της Ευρώπης και με το Ισραήλ επίσης, όμως ο κόσμος είχε διάθεση, ξόδεψε, πέρασε πολύ όμορφα. Όχι τόσο καλά όσο περιμέναμε και με το τόσο κόσμο που είχαμε. Βέβαια το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο, δεν ψωνίζουν αρκετά, αλλά εντάξει, για την πόλη μας καλά είναι. Την ίδια στιγμή, παρά το ρεκόρ αφίξεων που κατέγραψε φέτος η Κρήτη, τα καθαρά έσοδα των ξενοδοχείων στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Μανώλη Τσακαλάκη, αναμένονται χαμηλότερα λόγω των αυξήσεων στις τιμές και της μείωσης στον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Παρότι ήρθαν παραπάνω πελάτες στα αεροδρόμια του νησιού, οι διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία είναι λιγότερες. Τα ξενοδοχεία κατέγραψαν μεγαλύτερους τζίρους, διότι έχουμε κάνει αύξηση στις τιμές. Θεωρώ ότι εκεί που έχουμε πάει είμαστε ήδη στο όριο το να μετακυλήσουμε στην κατηγορία του μη ανταγωνιστικού πλέον. Τα καθαρά έσοδα όμως των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται, στο τέλος της σεζόν, όταν θα κάνουν ταμείο, θα δουν ότι θα είναι λιγότερα από τα περσινά και από τα προπέρσινα. Ο κύριος Τσακαλάκης επισημαίνει πως ο πληθωρισμός ενίσχυσε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τονίζοντας πως πρέπει να βρεθεί μια κατάλληλη φόρμουλα ώστε να δουλέψουν όλοι. Δεν δαιμονοποιούμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και αυτή χρειάζεται. Αλλά να τηρηθεί ο νόμος. Πρώτα-πρώτα να δουλέψει για αυτό το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε θεσμοθετηθεί, για 90 μέρες, για την υψηλή περίοδο 3 μήνες που ψάχνουμε πλέον κρεβάτια. Απ' την άλλη πλευρά, να έχουν και αυτοί τις ίδιες υποχρεώσεις που έχει και ένα ξενοδοχείο. Γιατί απλούστατα παρέχουν την ίδια υπηρεσία,